Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλησπέρα, κύριε Κουμουτσάκο. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε μετά της πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν και γιατροί, οι οποίοι λοιμοξιολόγοι, που χαρακτηρίζουν έτσι κάπως άκομψο ότι μάθαμε προχθές από τον Πρωθυπουργό ότι εντός 48 ωρών θα πηγαίναμε σε βήματα χαλάρωσης. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι διαφημίζουν συμμετοχές σε βαφτίσεις και όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα μηνύματα, τα πολιτικά μηνύματα, σας ανησυχούν ως προς το κατά πόσον οι πολίτες είναι πεισμένοι ότι η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει, ότι έχει αξιοπιστία να τους λέει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται πια. Μπλέξατε πολλά ζητήματα στο ερώτημά σας. Κύριε Μελιγκόνη, είμαστε περίπου ένα χρόνο, συμπληρώνουμε ένα χρόνο στον πόλεμο κατά της πανδημίας, κατά του κορονοϊού. Απέναντι σε έναν εχθρό και ύπουλο που μεταλλάσσεται εύκολα αλλά και επίμονο. Η κοινωνία έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί και από τα αναγκαία μέτρα που επιβλήθηκαν, από τις επιπτώσεις στην οικονομία και από το γεγονός ότι η πανδημία έχει τέτοια μορφή και λόγω των μεταλλάξεων ζούμε μια τρίτη κορύφωσή της και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα υπόβαθρο και κριτικής και μιας ανησυχίας και ενός προβληματισμού. Ναι. Όμως, όπως επανειλημμένα έχουν δείξει όλες οι σχετικές μετρήσεις όλων των εταιριών, αλλά και όπως, να σας καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία, όπως το νιώθω σε όλες τις επαφές που έχω, τηλεφωνικές, προσωπικές, βεβαίως μέσα στο πλαίσιο των πρωτοκόλων προστασίας της υγείας μας, δεν έχει διαταραχθεί ο πυρήνας της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τον τρόπο που η κυβέρνηση δίνει αυτή τη μάχη. Υπάρχουν σε μια τόσο μακράς διαρκείας δύσκολη μάχη, απρόβλεπτη, πρωτόγνωρη, υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολες και που μπορεί να γίνονται και κάποια λάθη. Το συνολικό πρόσημο όμως είναι ένα πρόσημο που μάλιστα συγκρινόμενο με άλλες χώρες της Ευρώπης, του ιδίου ή μεγαλύτερου μεγέθους, είναι ένα πρόσημο σιγουριάς και αν θέλετε και πλέον μιας ελπίδας ότι θα βγούμε από αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ναι. Τώρα ανακοινώθηκαν μέτρα. Ανακοινώθηκαν μέτρα κατά τη βελτιωμένα και πιο ανοιχτά αν θέλετε, που λειτουργούν ως ένα είδος βαλβίδας εκτόνωσης της κοινωνίας που έχει κουραστεί, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο, χωρίς να αναλαμβάνουν κάποιο ρίσκο μετάδοσης ή περαιτέρω προβλήματος στα θέματα υγείας. Ναι. Ανακοινώθηκε ένα μαζικό πρόγραμμα, εξετάσεων, τεστ, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη και σαφή εικόνα του πώς πορευόμαστε. Όλα αυτά μαζί με την οικονομική στήριξη που συνεχίζεται, συμποσούνται όλα μαζί αθρηστικά, δίνουν την πραγματική φροντίδα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι υπαρκτές κριτικές με κανέναν τρόπο δεν αναιρούν την γενική εικόνα εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Τώρα, επειδή προφανώς σε αυτή την κρίση χρειάζεται αυτό που έχουμε μάθει να λέμε εθνική ομοψυχία στην Ελλάδα, αναρωτιέμαι η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που καλεί την κυβέρνηση σε πολιτική ανακοχή, σε μορατόριουμ και μιας κυβέρνησης η οποία λέει στην αντιπολίτευση εσύ φταίς για τη διασπορά του ιού, γιατί έδωσες πολιτική κάλυψη σε 600 τόσες, δεν θυμάμαι πόσες, διαδηλώσεις. Είναι μια εικόνα που δείχνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα για να περάσουμε αυτό τον εφιάλτη. Κύριε Μελιγκόνη, να θυμίσω την ρίση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ότι αποδέχεται ή αν θέλετε καταλαβαίνει ότι υπάρχει ρίσκο στις μαζικές αυτές εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις κλπ. Τις οποίες ταυτόχρονα δεν αποθαρρύνει, αντιθέτως ενθαρρύνει. Εγώ να σας πω να μην πάρουμε το σενάριο ότι είναι παράγον υπερμετάδοσης. Πάντως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, εχέφρον και λογικός άνθρωπος, ότι αυτές βοηθάνε την αντιμετώπιση. Ναι. Δεν βοηθάνε την αντιμετώπιση της πανδημίας οι μαζικές συγκεντρώσεις. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό να είναι μια πηγή επιπλέον μετάδοσης. Επομένως, δεν είναι θετικό το πρόσημό τους όσον αφορά τη μάχη κατά της πανδημίας, είναι αρνητικό. Χωρίς υπερβολές το λέω, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική. Πάω τώρα στην πρόταση περί μορατόριου.
Κοιτάξτε, μιλάτε με ένα πολιτικό ο οποίος πιστεύει στην ανάγκη συγκλήσεων, ειδικά απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις και σε μεγάλα προβλήματα. Είτε αυτά είναι εθνικά είτε οικονομικά. Πιστεύω ότι η εθνική ενότηση είναι παράγον εθνικής ισχύος. Όμως θα πρέπει να δούμε από κοντά, να βάλουμε κάτι από το φακό, την πρόταση του κυρίου Τσίπρα περί μορατόριου. Ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο? Είναι ένα είδος αναστολής της κυβερνητικής λειτουργίας ενώ η δημοκρατία λειτουργεί? Εάν αυτό είναι το περιεχόμενο, είναι άκρως προβληματικό. Αλλά η πρότασή του γίνεται πιο προβληματική, λέγοντας ότι εάν δεν το κάνετε αυτό και συνεχίσετε, θα υπάρχουν αντιδράσεις. Με συγχωρείτε, αυτή δεν είναι μια πρόταση σύγκλησης. Αυτή είναι ένας συγκεκαλυμμένος πολιτικός εκβιασμός. Ή θα κάνετε αυτό που λέω, ή θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι αν πραγματικά εννοεί και ειλικρινώς εννοεί η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας, αυτό το βήμα μιας κοινής προσπάθειας, πρέπει να επεξεργαστεί πολύ περισσότερο την πρότασή του, ώστε τουλάχιστον να έχει ψήγματα ειλικρίνειας και αποτελεσματικότητας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει αυτή τη μάχη. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που μέσα σε τέτοιες συνθήκες μιας ολοκληρωτικής μάχης, ενός ολοκληρωτικού πολέμου απέναντι σε ένα πολύ περίεργο εχθρό, δεν θα ήθελε τη συμπαράσταση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης? Βεβαίως και θα τη θέλαμε. Αλλά είναι μια αντιπολίτευση που την δίνει, ή αντιθέτως είναι μια αντιπολίτευση η οποία, θα μου επιτρέψετε να σας πω κύριε Μελιγκόνη, λίγο σαστισμένη μπροστά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες κρίσεις, είτε στα εθνικά θέματα, είτε στο μεταναστευτικό, στην οικονομία, στην πανδημία. Και όλες αυτές οι κρίσεις δεν έχουν οδηγήσει σε ένα κέραιο πλήγμα στην αποδοχή της από την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρει λοιπόν τι να κάνει και αισθάνομαι ότι κάνει αυτό που ξέρει. Δηλαδή υποδαβλίζει πολιτικές πόλωσης, διχασμού και αναταραχής. Λοιπόν, δεν θα ήταν αρνητική η κυβέρνηση σε μια πραγματική και ουσιαστική κίνηση σύμπλευσης και συνένωσης δυνάμεων. Αλλά πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, και λόγω ιστορίας που έχουν, εννοώ στον τρόπο πολιτεύεστε, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το βήμα προκειμένου να διαμορφωθούν τέτοιοι όροι. Μάλιστα. Κύριε Κουμουτσάκο, τώρα για να πάμε λίγο και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Οι πληροφορίες που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες είναι ότι στην έκθεση Μπορέλ, εν όψη και της Συνόδου Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, θα καλούν οι Βρυξέλλες την Αθήνα και την Άγκυρα να συμφωνήσουν σε τι θα συζητήσουν. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε τη συνέντευξη Μητσοτάκη που λέει ότι μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες και όχι ειδικά για ΟΣ. Δύο τα κρατούμενα. Μήπως η Ελλάδα διολυσθένει, δεν το λέω για κακό, απλώς ρωτάω, διολυσθένει σε μια γραμμή ότι δεν συζητάμε μόνο για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, αλλά γενικά για τις θαλάσσιες ζώνες? Είναι μια κίνηση καλής θέλησης προς την Τουρκία ή δεν έχω καταλάβει κάτι καλά? Ακούστε, αυτή είναι μια θέση που έχει επαναληφθεί επανειλημμένως. Δεν είναι άλλη από την εθνική θέση που έχει υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Ναι. Από εκεί και πέρα, το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις σχέσεις της με την Τουρκία, θα το περιμένουμε να το δούμε αποτυπωμένο στην έκθεση και στις προτάσεις Μπορέλ. Ναι. Δεν θα σχολιάσω πληροφορίες που αυτή τη στιγμή διαραίουν διάφοροι κύκλοι, που δεν ξέρω και πόσο αξιόπιστες και ανταποκρινόμενες στην πραγματικότητα είναι. Ναι. Θα τη δούμε αυτή την έκθεση. Κοιτάξτε, σκοπός, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, η εξωτερική πολιτική έχει στρατηγικές επιδιώξεις. Δεν ορίζεται η εξωτερική πολιτική από τους τακτικούς ελιγμούς. Η επίτευξη κυρώσεων δεν είναι ο στρατηγικός σκοπός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ καμία κυβέρνηση, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές με την Τουρκία, δεν είχε ο σκοπός της και οι προσπάθειες της πολιτικής και της διπλωματίας δεν επικεντρώνονται ώστε να τιμωρηθεί η Τουρκία. Ήταν να υιοθετηθούν μέσα τρόποι και μορφές αντίδρασης, είτε ανάσχεσης, είτε αποτροπής, είτε διαλόγου, προκειμένου να υπηρετηθεί ο υπέρτατος στόχος, που είναι αφενός η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων και αφετέρου η ειρήνη. Εάν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις προτάσεις Μπορέλ ή από μια άλλη στάση, αυτό θα φανεί. Θα το δούμε. Εγώ δεν θέλω να προτρέξω. Το μόνο, αν θέλετε, πολύ προσωπική εκτίμηση είναι ότι η σχέση Ευρώπης-Τουρκίας
που κρατάει τώρα σε ένα μετέχμιο, σε έναν αβέβαιο ρυθμό και αβέβαιο βηματισμό από το 1964 έως τώρα που ξεκίνησε με τη Συμφωνία Σύνδεσης, έως σήμερα δεν έχει βρει το περιεχόμενο και το βηματισμό της αυτή η σχέση, γιατί είναι πολύ δύσκολη και εξαιρετικά πολύπλοκη, ενώ η Ελλάδα είναι ήδη 40 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισότιμο, αυτή η σχέση θα κινείται πάντα σε ένα μείγμα πολιτικής κινήτρων και αντικινήτρων προς την Τουρκία. Όμως είναι τέτοια η στιγμή και η συμπεριφορά της Τουρκίας από τους τελευταίους μήνες έχει δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο προσεκτική απέναντι στη νέα αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή. Θα προτιμούσα ή μάλλον θα ευχόμουν η συνισταμένη που θα βγει από, γιατί πάντα για συνισταμένη θέσεων μιλάμε, η συνισταμένη που θα βγει από την επόμενη σύνοδο κορυφής να είναι μια συνισταμένη που θα την έχουν διαμορφώσει περισσότεροι Τσόρτσιλ και λιγότεροι Τσάμπερλεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για να δούμε, 25η Μαρτίου, όχι Κυριακή, πάντως κοντή γιορτή. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.